Αδύνατον, πώς έγινε αυτό? Η κάρτα του Γιάνγκου Δράκου καταστράφηκε. Πες αντίο στην πολύτιμη κάρτα σου, Γιούγκη. Μη νίκησες, θα έλεγα, αν δεν είχα πάνω μου τον πιο δυνατό δράκο του παιχνιδιού, την Βίλα Δράκου. Δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Αποκλείεται να είναι αυτή η αυθεντική κάρτα της Βίρνα Δράκου. Δεν το χωράει ο νου σου, βλέπω. Πίστεψέ το όμως. Είναι η αυθεντική κάρτα της Βίρνα Δράκου με τα πλούσια μάτια. Η κάρτα που είναι τόσο πλούσια που αδυνατεί να χάσει. Τους έφτασε στα χέρια σου. Το μοναδικό αντίγραφο ήταν στην κατοχή του Σέτο Κάιμπα. Κρυμμένο στο χρηματοκιβώτιό του, ανάμεσα στα συμβόλαια και τα λερωμένα με αίμα φράγκα του. Απάντησέ μου λοιπόν. Πώς έφτασε στα χέρια σου? Μιλά ξεκάθαρα. Είναι πολύ απλό. Δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο που να μην εξαγοράζεται με χρήματα, με φράγκα, ακόμα και ανθρώπινες ψυχές. Έτσι λοιπόν απέκτησε την κάρτα. Θα μου πεις πώς? Πολύ σωστά. Η Giant εξαγόρασε την Kaiba Corp. Ώστε έτσι λοιπόν, έπεσες τόσο χαμηλά. Έφτασες στο σημείο να εξαγοράσεις την Kaiba. Μια εταιρεία βουτυγμένη στο αίμα και στα σκατά. Βουτυγμένη στον υδρότα και στα δάκρυα χιλιάδων εργατών. Που δουλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί. Και όλα αυτά τα έκανες για να αποκτήσεις μία κάρτα. Απάντησέ μου λοιπόν ειλικρινά. Αξίζει όλο αυτό για να κερδίσεις μία μονομαχία? Μπορεί να κέρδισες αυτή τη μονομαχία. Ή μάλλον μπορεί να εξαγόρασες αυτή τη μονομαχία. Υπάρχει όμως ένα πράγμα που δεν μπορείς να αγοράσεις με τα λεφτά σου. Η ζωή σου. Άλλη μία φορά που χρειάστηκε να λερώσω τα χέρια μου με αίμα. Καλό ταξίδι λοιπόν. Θα τα πούμε στο βασίλειο των σκιών.